Νίκος Καζαντζάκης. Ο άνθρωπος πρέπει να μην φοβάται. Η κοινωνία μας, ο φόβος, πώς δημιουργείται ο φόβος? Ο φόβος δημιουργείται από την έννοια της ανάγκης. Ο άνθρωπος φοβάται μην ανεκπληρώσει κάποιες ανάγκες που χρειάζεται για την οικογένεια του και για τον εαυτό του. Άρα λοιπόν, μην πιστεύσουμε ποτέ ότι μια κοινωνία, αυτή που λέμε ο δυτικός πολιτισμός, μας χαρίζει τόσα πράγματα για να μας κάνει πιο ευτυχισμένους. Τι μας κάνει? Μας δίνει όλο αυτό τον πλούτο των πραγμάτων για να μας δημιουργήσει μεγαλύτερους φόβους, μη εκπλήρωση των αναγκών των ψεύτικων. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν έχει πολλές ανάγκες, πλαστές, και μπει σε αυτό το κυνήγι, έχει όλο και μεγαλύτερους φόβους, μη εκπλήρωση των αναγκών τους. Ένας άνθρωπος φοβισμένος είναι ένας άνθρωπος εύκολα χειραγωγούμενος. Άρα η κοινωνία μας δίνει όλα αυτά τα αγαθά τα τεχνολογικά, όχι για να μας κάνει ευκολότερη τη ζωή, και θα δώσω παράδειγμα, αλλά για να μας κάνει πιο εύκολα χειραγωγούμενος. Παραδείγματος χάρη, μπέστε σε ένα μαγαζί που να πουλάει αυτά τα πραγματάκια τώρα, τα γκατζετάκια, έτσι είναι με λογική, και πέστε μου από αυτά τα γκατζετάκια τι χρειάζεσαι. Και όμως, δεν τα λέω σωστά, επίτηδες κάποια στιγμή, πριν από ένα χρόνο βγήκανε τα iPhone, τάδε, ξέρω και τα λοιπά. Ωραία, οι φτωχοί Έλληνες μέσα 48 ώρες εξίδυλσαν όλα τα αποθέματα της Ελλάδας σε αυτά τα iPad και τα λοιπά που κάνουν 1.200 ευρώ. Και θα πει κάποιος, μα είναι πλούσιοι οι Έλληνες. Όχι. Μας έχουν μάθει ότι είναι αναγκαία αυτά τα γκατζετάκια. Και μπορεί ο άνθρωπος που πήγε και έδωσε 1.200 ευρώ για να τα αγοράσει, επί ένα χρόνο να παίρνει άσχημα η οικογένειά του για να πάει να αγοράσει τον γκατζετάκι. Δηλαδή, φοβάται. Το γκατζετάκι είναι συνέχεια του εαυτού του. Μάθαμε ότι οι άντρες δεν είναι άντρες, αλλά οι άντρες εμφανίζονται άντρες από το αυτοκίνητο που έχουν. Ή από τη μαγιά τους. Δηλαδή, σου δίνει πράγματα, πρέπει να είσαι πλούσιος, λέει, σε όλα τα κορίτσια δικά σου. Και τα κορίτσια πάλι, το ίδιο. Κατά τη γνώμη σας, μας προσφέρουν πράγματα πλαστά, πλαστές ανάγκες, ναι, που δεν τις έχουμε ανάγκη για να είμαστε ευτυχισμένοι. Πώς γίνεται η υπέρβαση του φόβου, κατά τη γνώμη σας, η γνήσια υπέρβαση του φόβου? Φοβόμαστε λιγότερο, ναι, όταν μειώσουμε την γκάμα των πλαστών αναγκών μας. Λιγότερες ανάγκες, μιλάω για τις πλαστές, δεν μιλάω για τις πραγματικές που χρειαζόμαστε. Λιγότερες πλαστές ανάγκες, λιγότεροι φόβοι, λιγότερο χειραγωγούμενοι, περισσότερο θαραλέοι. Αυτό που λέμε σήμερα είναι, θέλουμε να ζήσουμε καλύτερα, να αλλάξει η οικονομία κτλ. Για να βιώσουμε εμείς καλύτερες μέρες. Κανένας δεν είναι έτοιμος, και ας πουν οτιδήποτε όποιοι θέλουν, δεν είναι έτοιμος να θυσιαστεί για τις επόμενες γενιές. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτούς που πάμε και στεφανώνουμε, όλους τους ήρωες στην Κεσαριανή που χάσαν τη ζωή τους, ήταν ηλίθιοι και δεν είδαν τίποτα αυτοί. Εμείς όμως τους στεφανώνουμε αυτούς, αλλά ποτέ δεν θα θέλαμε κάτι να χάσουμε από την ευημερία τη δική μας για τα παιδιά μας. Ξεχνώντας ότι τη δυστυχία των παιδιών μας εμείς την έχουμε δημιουργήσει. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Άρα λοιπόν, μπορούμε σαν πρώτη ιδέα να καταλάβουμε τις πλαστές ανάγκες μας. Να μειώσουμε τις πλαστές ανάγκες. Η επιστήμη βοηθάει να το καταλάβουμε. Βεβαίως. Ή η επιστήμη βοηθάει με την έκρηξη της τεχνολογίας όλο αυτό το φαύλο κύκλο των επίπλαστων αναγκών? Θα το πω γιατί ασχέτως, ότι ακριβώς αυτό θέλουμε να αναπτύξουμε και να δούμε πώς η επιστήμη και η τεχνολογία, η σύγχρονη, μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Μα όταν ο άνθρωπος καταλάβει ότι είναι Matrix, δεν κατάλαβα. Εντάξει, είναι Matrix. Την αξιοπρέπεια δεν μπορεί να την πουλήσει. Εάν καταλάβει ότι είναι αιώνιος, δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει φθορά, αλλά αλλαγή της καμπυλότητάς του. Να το πούμε τώρα στη φιλοσοφία. Έτσι ορίζεται και το θάνατο εσείς? Βεβαίως. Αλλαγή καμπυλότητας. Δεν καταλάβατε γιατί είναι ο θάνατος. Γιατί υπάρχει θάνατος. Matrix. Ναι, δεν καταλάβατε. Όταν σπάσει τον καθρέφτη, πεθάνετε κι εσείς. Ναι, υποτίθεται ότι μιλάμε για μια βιολογική, φυσική εξέλιξη λειτουργίας, πεθαίνεις. Τι σημαίνει θάνατος για σας? Όταν λοιπόν σπάσετε την οθόνη του υπολογιστή σας, αυτό το USB δεν έχει πληροφορία?
Τι έγινε, επειδή σπάσατε πάνω σχέδιο τον καθρέφτη σας που σας απεικονίζει, πεθάνετε κι εσείς. Εάν φύγει το παιδί σας και πάει στην Αμερική, μιλάω τώρα που μπορείτε να μιλήσετε, ότι κάποτε που δεν μπορούσατε να τηλεφωνήσετε κλπ. Και θα το δείτε ποτέ. Φοβερή η αίσθηση ότι ποτέ δεν θα δω το αγαπημένο πρόσωπο. Δεν είναι θάνατος. Μόνο που ήξερες ότι κάπου είναι. Αλλαγή κατάστασης είναι ο θάνατος. Δεν είναι μηδενισμός της ύπαρξης, είναι αλλαγή κατάστασης φυσικής. Τώρα μπήκαμε στη φιλοσοφία και στην... Μπήκαμε στη φιλοσοφία, αλλά θα σας πει κάποιος, ναι. Αυτή η αλλαγή κατάστασης είναι μία πράξη με βάση αυτό που αντιλαμβανόμαστε. Το Matrix θέλετε, τελειωτική, μη αναστρέψιμη. Μη επιστρέψιμη. Ωραία, και... Δεν θα επιστρέψετε δηλαδή ως Δανέζης με τα ίδια μορφολογικά χαρακτηριστικά. Δεν μου λέτε κάτι όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος. Προκλητικό αυτό σας πω. Γιατί κλαίμε. Για αυτόν που έφυγε, για εμάς που μείναμε. Θα μην το ανοίξουμε το πράγμα, γιατί και εγώ είμαι και εγώ προκλητικός. Να μιλήσουμε για ανοιχτά. Δηλαδή για να αλλάξουμε τον πολιτισμό πρέπει να λέμε αλήθειες. Δηλαδή μια οικογένεια που φτιάχνει το στήριγμά της, που θα πεινάσει, που θα κάνει κτλ. Είναι για αυτόν που έφυγε ή για αυτόν που μένει. Μάλιστα. Λοιπόν, ας μην το ανοίξουμε, γιατί τώρα το θέμα μπαίνει σε άλλη και είναι μεγάλη κουβέντα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αν σας αρέσει το υλικό του καναλιού, κάντε ένα subscribe, πατήστε το καμπανάκι να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάσουμε καινούριο υλικό και αν θέλετε, κοινοποιήστε τα βιντεάκια μας.